κομμάτι όμως και τις τιμές και όλα αυτά τα πράγματα καθώς πλησιάζει το καυτό και είναι πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, το συνεργατισμό τώρα χρήστε που και εκεί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς από τη μία έχουμε το μονοκέφαλο της κυβέρνησης που λέγεται προστασία των κατατεθών από υπό την έννοια του ότι να φύγουν οι οποιοδήποτε αρνητικές σκέψεις ίσως να υπάρχουν. Η κυβέρνηση ξεκάθαρα τονίζει ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι κατατέθεις της συνεργατικής κεντρικής τράπεζας, ειδικά μετά και την κατάθεση των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λεκτή χρονική στιγμή, μάλιστα, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με το 2012-2013 και τότε και τώρα το κράτος μπορεί να κάνει μια τέτοια παρέμβαση για να στηρίξει την τράπεζα, όπως και έχει κάνει. Από την άλλη, Χρήστο, μεγάλο ζήτημα φυσικά αποτελεί το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που από ό,τι φαίνεται θα πάει αυτός ο κακός συνεργατισμός στην όλη διαδικασία που θα μείνει προς την κυβέρνηση με την κατάρτιση των 2,5 δις. Έχει εξασφαλίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που διαθέτει η τράπεζα ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο κακό συνεργατισμό. Όλο αυτό μαζί, Χρήστο, είναι ένα ποσό περίπου της τάξης του 10 δις. Η συνεργατική και η κυπριακή τράπεζα μέχρι τώρα έχει καλύψει τα μέρη γύρω στο 45% και οι κρατικές καταθέσεις αυτές με εξασφάλιση των μέρη προκλίνουν τη συγκεκριμένη λύση του διαχωρισμού του καλού και του κακού ενεργητικού τη τράπεζα, όπως ακριβώς έχουμε αναφέρει το προηγούμενο. Και έχω την εντύπωση, Σωτήρη, ότι αυτά είναι και που καταθέτει και ενημερώνει τα κόμματα στη σειρά επαφών που έχει αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο Υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά κινείται, Χρήστο, σε δύο επίπεδα. Ένα, στο πρώτο, ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν και δηλώσεις και αναφορές οι οποίες σίγουρα δημιουργούν σύγχυση ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά και στην οικονομία, καθώς τονίζει ξεκάθαρα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος για τους καταθέτες. Και από την άλλη, να ενημερώσει τα κόμματα ότι πώς ακριβώς θα γίνει όλη η διαδικασία, ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες υπάρχουν, η στιγμή του διαχωρισμού του καλού και του κακού συνεργατισμού και τα 2,5 δις τα οποία έχουν έρθει ως μαξιλάρι υποστήριξη πλέον από την κυβέρνηση, τι δεδομένα φέρνει. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τους οικολόγους. Σήμερα θα πρέπει να πούμε, Χρήστο, για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο, ότι με βάση τα στοιχεία του 9 μήνου του 2017, καθώς δεν υπάρχουν ολοκληρωμένοι λογαριασμοί για το 2017, στην καλή τράπεζα, δηλαδή ο νέος επενδυτής θα πάρει την καλή τράπεζα και τα εξυπηρετούμενα ρεύματα για ένα ποσό της τάξης 4,3 δις. Ενώ οι φορολογούμενοι, καθώς εάν θα πάμε και στο δοτικό φορέα, όπου εκεί πάνε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πάμε στα 5,78 δις. Όλα αυτά βέβαια το βράδυ σε σωμές των γεγονότων καταδώσουμε πάρα πολύ αναλυτικά μαζί και με ό,τι άλλο θα έχει επικαιρότητα για το κομμάτι του συνεργατισμού. Και για το Κυπριακό, Χρήστο. Έχεις καταγράψει κάτι. Ακόμα... Ναι, συγγνώμη, Χρήστο. Έχεις καταγράψει